Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Στα χέρια σας βρίσκεται ήδη το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Συζητάμε λοιπόν με όλους εσάς, όχι όπως συνήθως κάνουμε στο πλαίσιο μιας πολιτικής εξόρμησης, μιας πολιτικής καμπάνιας για τις θέσεις, για την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Συζητάμε πρόσωπο με πρόσωπο, όπως έχουμε μάθει να κάνουμε εμείς οι κομμουνιστές, για το πώς όλοι και όλες θα συμβάλετε, θα συμβάλουμε στην προσπάθεια που κάνει το κόμμα για να μετρήσουμε βήματα στη συλλογική οργάνωση, στον αγώνα, στη συσπήρωση δυνάμεων, στο συντονισμό της πάλης, για όλα τα καυτά και επίγοντα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Συζητάμε μαζί σας γιατί όσο κρίσιμο είναι σήμερα να πολλαπλασιαστούν οι αιστείες αντίστασης για να μείνουν στα χαρτιά οι αντεργατικοί νόμοι που ψηφίστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα όπως είναι ο νόμος Χατζηδάκη για τα εργασιακά, ο νόμος Κεραμέως για το σχολείο ακόμα και παλιότεροι νόμοι που παραμένουν σε ισχύ. Άλλο τόσο κρίσιμο είναι να μπει στο επίκεντρο αυτής της συζήτηση του προβληματισμού όλων μας, το ζήτημα των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, των αιτιών που αυτές οι ανάγκες όχι μόνο δεν ικανοποιούνται, αλλά συνεχώς υποβαθμίζονται και υπονομεύονται. Αλλά ταυτόχρονα και πώς θα ανοίξουμε το δρόμο για την πραγματική ικανοποίησή τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, το κάλεσμά μας απευθύνεται προσωπικά στον καθένα και την καθεμιά σας για να πάρετε τη θέση στο κίνημα, στους αγώνες, στο εργατικό σωματείο, στην Επιτροπή Αγώνα, στον Επιστημονικό Σύλλογο, στο Σύλλογο των Αυτοαπασχολουμένων, στη Συντονιστική Επιτροπή των Φορέων, στο Μαζικό Φορέα της Γειτονιάς. Εκεί, πιστεύουμε, είναι η θέση όλων, ο ένας δίπλα στον άλλον, μαζί με τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες. Εκεί είναι η θέση όλων, όσοι ανησυχούν, αγανακτούν και δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση. Όλων όσοι στην καρδιά και το μυαλό, όσοι από μας, όσοι από σας, όλοι, κατά την άποψή μας, κρατάτε ζωντανή την ελπίδα ότι όλα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν. Κρατάμε και κρατάτε ζωντανή την ελπίδα γιατί πιστεύουμε και πιστεύουμε βαθιά κατανοούμε και κατανοείται με ειλικρίνεια πως τελικά μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Αυτή η εκτίμηση που έχει γίνει σχεδόν σύνθημα, είναι σύνθημα, είναι ταυτόχρονα και ο τίτλος στο κάλεσμά μας, δεν είναι κάτι αφηρημένο, ένα γενικό σύνθημα για τις αφήσει, τα φυλάδια, τις εκδηλώσεις μας. Είναι μια φράση που στην κυριολεξία γεννήθηκε, δοκιμάστηκε, αγκαλιάστηκε μέσα στις μεγάλες και σκληρές μάχες όλου του προηγούμενου διαστήματος και σε πολλές περιπτώσεις δυνάμωσε, τόνωσε την αποφασιστικότητα, την μαχητικότητα όσων δοκιμάζονταν από τις αντιλαϊκές πολιτικές τη μαυρίλα της πανδημίας και την απόγνωση από τις πυρκαγιές. Το «ο λαός μπορεί να σώσει το λαό» Δοκιμάστηκε μέσα στην Παλμιμία, στη μάχη για την προστασία της υγείας και της ζωής, για να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας, για να στηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί μόνο έτσι μπορεί να στηριχθεί και ο αναγκαίος εμβολιασμό και όχι με τις διάφορες κυβερνητικές παλινοδίες, τις αντιφάσεις που τροφοδοτούν τον ανορθολογισμό, το σκοταδισμό, που τελικά αξιοποιείται για να μένουν στο απειρόβλητο οι εγκληματικές κυβερνητικές ευθύνες. Δοκιμάστηκε μέσα στη μάχη με τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, για να σωθεί ό,τι σώζεται, για να μπει σε, προστα... σε προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής από φυσικά φαινόμενα, για να αποζημιωθούν οι πληγέντες στο 100% των ζημιών. Μέσα στη μάχη δοκιμάστηκε για ένα σχολείο που δεν θα ψάχνει λογιστή, δεν θα κρατάει βιβλίο εσόδων-εξόδων, δεν θα είναι ένα νούμερο σε μια κατάταξη υποβάθμισης, αλλά θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει τα παιδιά του λαού. Εκφράστηκε τελικά μέσα σε όλες τις καθημερινές μάχες, στις οποίες με αυτοθυσία, με αποφασιστικότητα, πρωτοστάτησαν τα μέλη, οι φίλοι του κόμματος, άλλοι αγωνιστές σε διάφορους χώρους. Είναι ένα σύνθημα που δοκιμάζεται, αλλά και επιβεβαιώνεται μέσα στο σκληρό ταξικό αγώνα για τα εργασιακά δικαιώματα και τον νόμο Χατζηδάκη που αποτελεί κλιμάκωση της επίθεσης ενάντια στο οκτάωρο, συνολικά τον εργάσιμο χρόνο, αλλά και απέναντι στην ίδια τη συνδικαλιστική οργάνωση και πάλι. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε όλα τα κρίσιμα προβλήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός, όποια πέτρα και αν σηκώσει, θα δεις ποιος είναι ο αντίπαλος, ποιος είναι ο ένοχος, ποιο τελικά είναι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Πρόκειται για μια κοινωνική οργάνωση, ένα κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό σύστημα που θυσιάζει τις σύγχρονες ανάγκες στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους, του αδιφάγου καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Πρόκειται για ένα κράτος εχθρικό απέναντι σε αυτές τις ανάγκες, σε όλες τις λαϊκές ανάγκες. Γιατί είναι ένα κράτος φτιαγμένο για να θωρακίζει την κερδοφορία των λίγων. Ένα κράτος που υπηρετεί μια χούφτα παράσιτα εκμεταλλευτές του μόχθου των ανθρώπων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, την ίδια ώρα, είναι παντελώς ανίκανο και δυσκίνητο στο να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, τη λαϊκή περιουσία. Είναι ταχύτατο και αποτελεσματικό μόνο στο να θυσιάζει λαϊκά εργατικά δικαιώματα προκειμένου να υπηρετήσει επενδύσεις, τα κέρδη, τα συμφέροντα της ολιγαρχίας του πλούτου. Και φυσικά μέρος αυτού του προβλήματος είναι οι κυβερνήσεις που υπηρετούν αυτό το σύστημα και διαχειρίζονται την κρατική εξουσία. Και αυτό αφορά τόσο τη σημερινή όσο και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και όσα από τα αστικά κόμματα προαλήφονται να ανέλθουν ξανά ή άλλα να επανέλθουν στην καρέκλα της εξουσίας σε επόμενες εκλογές. Και το λέμε αυτό γιατί το κράτος πάντα ήταν εχθρικό, αντεργατικό, νατοϊκό, ευρωενωσιακό, αμερικανοθρεμένο, γερμανοθρεμένο, γαλοθρεμένο, βάλτε όσα θέλετε. Και όταν κυβερνούσαν παλιότερα η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα που κυβερνά ξανά η Νέα Δημοκρατία. Όταν ο ένας μετά τον άλλον ψήφιζαν και εφάρμοζαν μνημόνια, όταν έπαιρναν αντιλαϊκά μέτρα, όταν έβαζαν εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας, όταν υπέγραφαν ο ένας μετά τον άλλο Νατοϊκέ συμφωνίε, όπω αυτή των Πρεσπών, η οποία δεν έκλεισε κανένα χρόνιο ζήτημα, το αντίθετο. Αυτό δείχνουν και οι εξελίξει στη Βόρεια Μακεδονία. Άλλωστε, οι υπεριαλιστέ δεν κλείνουν, ανοίγουν συνεχώ καινούρια, βάζοντα σε επικίνδυνου μπελάδε του λαού. Αλλά και τι συμφωνίε, με τη ΣΥΠΑ, με τη Γαλλία, τι οποίε βαφτίζουν αμυντικέ, αλλά είναι επιθετικέ, επιθετικότατε με την Ελλάδα γεμάτη βάσης, ορμητήριο πολέμου, αλλά και σε στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων. Όταν άφηναν τον κόσμο στην τύχη του, απροστάτευτο, απέναντι σε πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες, χωρίς μάλιστα το κράτος να βάζει σε προτεραιότητα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, όταν θωράκιζαν με νόμους την καταστολή και τον αυταρχισμό σε βάρος του λαού, αλλά και με επικίνδυνα μέσα που φτάνουν ακόμα και στο σημείο να βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή διαδηλωτών, όπως συνέβη πρόσφατα με τον πυροσβέστη και τον φωτορεπόρτερ. Το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό» στοχεύει τελικά στην καρδιά του προβλήματος. Ακριβώς αυτή η θέση, αυτό το σύνθημα, καλεί το λαό να μην έχει καμιά εμπιστοσύνη στο σημερινό κράτος, και τις κυβερνήσεις του. Να μην προσδοκά λύσεις ούτε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ούτε στις διάφορες κυβερνητικές εναλλαγές πολιτικού προσωπικού, βγαλμένου από την ίδια αστική καπιταλιστική μήτρα. Καλεί το λαό να μην ψάχνει λύσεις από τα πάνω και έξω από τους αγώνες του, αλλά τον καλεί να πιστέψει στη δύναμή του, στη δύναμη της οργανωμένης, της ανυποχώρητης πάλης, να πιστέψει ότι μπορεί όχι μόνο να παρέμβει, αλλά και να καθορίσει τελικά, να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Πρωταγωνιστές έγιναν οι εργάτες στο λιμάνι της Κόσκο, που αναμετρήθηκαν με ένα ισχυρό αντίπαλο και δεν λύγησαν, πάλεψαν και τελικά κατάφεραν να εξασφαλίσουν συνθήκες ασφάλειας στη δουλειά, την ικανοποίηση άλλων ετοιμάτων τους και τώρα πιο έμπειροι και με πιο δυνατό το σωματείο τους συνεχίζουν την πάλη για συλλογική σύμβαση. Πρωταγωνιστές έγιναν οι εργαζόμενοι της Seafood, οι οποίοι κατάφεραν με την οργάνωσή τους, την απεργία τους, την αλληλεγγύη που δέχτηκαν από όλο το λαό, να χρηστεύσουν ουσιαστικά μια διάταξη του νόμου Χατζηδάκη, να εξαναγκάσουν την εταιρεία όχι μόνο να κάνει πίσω, αλλά και να υπογράψει μαζί τους συμβάσεις. Το ένα παράδειγμα έγινε και δεύτερο και οι δυο αυτές κινητοποιήσεις άφησαν στα χαρτιά τον νόμο έκτρωμα. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα μπορούσε να γίνει, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν πολλαπλασιάζονταν αυτά τα παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα. Τι θα μπορούσε να γίνει αν ανέβαινε ο βαθμός οργάνωσης, η συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα ή σε άλλους μαζικούς φορείς και άλλαζε ριζικά ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης. Τι θα μπορούσε να γίνει αν δυνάμωνε η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, δυνάμωνε η ενεργητική στήριξη στην πολιτική του πρόταση. Τι θα μπορούσε τελικά να γίνει αν ο καθένας και η καθεμιά δεν απέριπτε, δεν ανέβαλε, δεν άφηνε για κάποιους άλλους αυτή την επιλογή στο όνομα δίθεν μια άμεση κυβερνητική λύση μέσα από διάφορες συνεργασίες και συμμαχίες κομμάτων που έχουν προδώσει πολλαπλά το κίνημα και το λαό όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχουν πλέον συσσωρεύσει μεγάλη αρνητική πείρα που δεν πρέπει να μείνει αναξιοποιητή. Οι, οι εργάτες της Κόσκο δεν άφησαν για μετά αυτό τον αγώνα. Δεν συνέχισαν να δουλεύουν κόντρα βάρδια, ευχόμενοι μόνο ίσως κάποτε αυτοί να τη γλιτώσουν. Οι εργάτες της Seafood δεν περίμεναν να ξεσηκωθούν οι άλλοι πρώτα και ύστερα να, να δουν και αυτοί τι θα κάνουν, όπως σκέφτονται ίσως κάποιοι, άλλοι συνάδελφοί τους ακόμα. Ούτε βέβαια πολύ περισσότερο περίμεναν να έρθει κάποια μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ για να καταργήσει τον νόμο Χατζηδάκη, που ένα μεγάλο μέρος του σχεδόν τα μισά άρθρα του τα ψήφισαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι κέρδισαν δεν τους τα έδωσε καμιά αστική κυβέρνηση. Ίσα ίσα όλες οι κυβερνήσεις νομοθετούσαν σε βάρος τους, στο όνομα των δίθεν εμβληματικών επενδύσεων, όπως τις αποκαλούσαν. Και ό,τι μπορούν να κρατήσουν ως κατακτήσεις τους, γιατί στον καπιταλισμό δεν μπορούν να υπάρξουν μόνιμα, διαρκή και σίγουρα και εκτιμένα, αυτό το μπορούν βαδίζοντας μόνο στο δρόμο του αγώνα, της ανατροπής, της ριζικής αλλαγής, εκεί που μπορεί να πάρει πραγματικά σάρκα και οστά το σύνθημα που ακουγόταν για μέρες στο λιμάνι, σε αυτό το γκέτο του λιμανιού χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. <Κι> Σκεφτείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν δυνάμωνε η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ. Αν σήμερα πολύ περισσότεροι και περισσότερες έκαναν το βήμα και έπαιρναν τη θέση που τους έχουμε κρατήσει δίπλα μας στο κίνημα, στους αγώνες αυτούς που μπορούν να προετοιμάσουν και να οργανώσουν τελικά τη μεγάλη λαϊκή ανεπίθεση. Αν σήμερα το ΚΚΕ με αυτές τις δυνάμεις που έχει στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, γενικότερα στο λαϊκό κίνημα, με αυτό το εκλογικό ποσοστό που έχει, ενοχλεί τόσο πολύ τα διάφορα κέντρα του κατεστημένου, τα οποία είναι και μονίμως σε ετοιμότητα για να ρίξουν την αντικομουνιστική χολή τους, φανταστείτε τι δυναμική θα μπορούσε να διαμορφωθεί υπέρ του λαού αν υπήρχε, υπήρχε ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ παντού. Αυτά που λέμε, είμαστε σίγουροι ότι αγγίζουν όλους και όλες όσους και όσες φέρνουν στο μυαλό τους την παρακαταθήκη που μας άφησε ο Θάνος Μικρούτσικος με τα εξή ακριβώς λόγια. Επιτρέψτε μου να σας τα θυμίσω. «Είχα κι εγώ», είπε κάποιες φορές τις επιφυλάξει μου, «όχι για τη στρατηγική, αλλά κυρίως για το κυνήγι του εφικτού. Όποιος όμως διαβάζει με πάθος ιστορία, θα παρατηρήσει τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια ότι ακόμα και αρχικά ριζοσπαστικές αριστερές δυνάμεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυνηγώντα το εφικτό, είτε ενσωματώθηκαν απολύτως στο σύστημα, είτε περιθωριοποιήθηκαν. Αποτέλεσμα, μαύρισαν κι άλλο το όνειρο και έστρεψαν έτσι το μέσο πολίτη που έχει στον καπιταλισμό λόγω του καθημερινού βομβαρδισμού υποπροϊόντων μειωμένη πολιτική συνείδηση στην ακροδεξιά, με αποτέλεσμα ο εφιάλτης να ξαναγυρίζει. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα, το λέω ανεπιφύλακτα, που δεν δημιουργεί ψευδεστήσεις ότι στον βάρβαρο καπιταλισμό, ειδικά σήμερα, μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Γι' αυτό εγώ οριστικά είμαι μαζί του. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όλα όσα λέμε μπορούν καλύτερα να τα καταλάβουν όσοι και όσες πορεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια, για πολλούς και πολλές τα πιο όμορφα χρόνια τους, κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ και σήμερα αναλογίζονται τα μεγάλα μεγέθη, όπως έγραφε και ο Μίκης στην πολιτική του Διαθήκη, τα οποία και αυτοί υπηρέτησαν. Αυτά τα μεγάλα μεγέθη τα κράτησε μεγάλα στη χώρα μας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί το ΚΚΕ κράτησε όρθια την κόκκινη σημαία, δεν την κατέβασε ποτέ. Ούτε την έβαλε δίπλα στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ούτε την κουρέλιασε, συμμετέχοντας ή στηρίζοντας κάποια αστική αντιλαϊκή κυβέρνηση. Είχε το θάρρος και την επιμονή να κοιτάξει κατάματα την ιστορία του και να βγάλει συμπεράσματα. Να μελετήσει τι πήγε στραβά με το σοσιαλισμό που οικοδομήθηκε. Το σοσιαλισμό που για όλους μας ήταν ο φάρος. Μπορεί αυτός ο φάρος προσωρινά να έσβησε, το ΚΚΕ όμως κράτησε και κρατάει φωτεινή τη μόνη προοπτική για τους λαούς, το σοσιαλισμό. <κλή> Συντρόφισσες και σύντροφοι, Κάποιοι και κάποιες προσπαθούν να μας πούν ότι η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα του ΚΚΕ αρχίζει και τελειώνει στην ανάγκη ενδυνάμωσης του ΚΚΕ και σε καλέσματα συμπόρευσης μαζί του. Ότι δεν έχει σχέδιο στρατηγικό για την κοινωνική πολιτική πάλι, για τη συμμαχία και την κοινωνικοπολιτική συνεργασία το άνοιγμα του δρόμου για το σοσιαλισμό. Όσοι δεν έχουν σκοπιμότητα ή παροπίδες, μπορούν όμως να δουν ότι το ΚΚΕ έκανε μεγάλη προσπάθεια σε πολύ δύσκολες συνθήκες και επεξεργάστηκε το σχέδιό του για το σήμερα και το αύριο. Με συλλογική συζήτηση απέκτησε ένα σύγχρονο επαναστατικό πρόγραμμα που δίνει όχι μόνο απαντήσεις σε βασανιστικά καθημερινά ερωτήματα αλλά και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να δοθούν λύσεις σε λαϊκά προβλήματα, ανοίγοντας δρόμους προς τα μπρος, προετοιμάζοντας τις δυνάμεις του, τον ελληνικό λαό, για τους σεισμούς που μέλλονται να έρθουν. Ένα πρόγραμμα που είναι ανοιχτό σε επεξεργασίες με βάση τις νέες εξελίξεις διεθνώς και στη χώρα μας, που εμπλουτίζεται καθημερινά από την πύρα της ταξικής πάλης, από το διάλογο, τις συζητήσεις με τα πιο πρωτοπόρα τμήματα της εργατικής τάξης και των ενδυνάμει συμμάχων της, των αυτοαποσχολούμενων της πόλης και του χωριού, της ελληνικής διανόησης, των μαρξιστών ερευνητών. Ποιο άλλο κόμμα της ελληνικής κοινωνίας έχει ένα τέτοιο επιστημονικό σχέδιο που πατάει στις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας, αξιοποιεί το εργατικό επιστημονικό δυναμικό της, και απαντά στο κρίσιμο ζήτημα ο λαός αυτού του τόπου να μπορεί να ζήσει όπως του αξίζει, όπως ορίζει η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Να μπορεί να ζήσει με ικανοποιημένες τις σύγχρονες πραγματικές ανάγκες. Να μπορεί να απαλλαγεί από την αλυσίδα της ανεργίας, της φτώχειας, της ανασφάλειας. Σήμερα ήρθε η ώρα να συλλογιστούμε όλοι και όλες και να κρατήσουμε τα μεγάλα μεγέθη, αφήνοντας την άκρη της λεπτομέρειας. Ήρθε η ώρα να ξεπεραστούν και οι όποιες πικρίες κουβαλά ο καθένας και η καθεμιά, να πεταχτούν στη λύθη οι όποιες στεναχώριες γεννήθηκαν στις διάφορες καμπές ενός δύσκολου αλλά όμορφου αγώνα. Μπορούμε ξανά να πιαστούμε χέρι-χέρι και να προχωρήσουμε. Νομίζουμε ότι έχει έρθει πλέον αυτή η ώρα. Το κάλεσμά μας απευθύνεται σε όλους όσους έχουν δεσμούς με το κίνημα. Πιστεύουν στη δυναμική που μπορούν να γεννήσουν οι αγώνες. Απευθύνεται και σε όσους και όσες ελπίζουν ακόμα, συναισθηματικά ίσως, ότι μια δεύτερη φορά του ΣΥΡΙΖΑ, μια δεύτερη ευκαιρία όπως λένε, θα είναι αλλιώ. Γιατί ίσως τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αλλιώ ή μπορεί να το πάρει αλλιώ καθώς είναι απαλλαγμένος από μνημόνια και δεσμεύσεις. Τους καλούμε και αυτούς να σκεφτούν και να συζητήσουν μαζί μας μέσα στους αγώνες, μέσα στο κίνημα. Πώς αλήθεια μπορεί να είναι αλλιώς μια νέα διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν και ο ίδιος, παρά τα όσα λέει, μαζί με τα άλλα κόμματα, χαιρέτησε για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό το νέο υπερμνημόνιο που φτιάχτηκε μετά την προηγούμενη οικονομική κρίση και εξακολουθεί να δένει χειροπόδαρα το λαό μας. Πώς αλήθεια μπορεί να είναι αλλιώς όταν με όχημα την πράσινη ανάπτυξη καλλιεργεί νέες ψεύτικες ελπίδες ότι κάτι μπορεί να κερδίσουν και οι εργαζόμενοι από τις νέες πράσινες αυτή τη φορά business του μεγάλου κεφαλαίου που θα χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και θα πληρώσει τελικά πάλι ο λαός όταν όλοι και όλες πλέον γνωρίζουν ότι οι πράσινες μπίζνες πάνε πακέτο και με την καταστροφή του περιβάλλοντος και με την καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων, όπως είναι ο Λιγνίτης για παράδειγμα, με τη δημιουργία νέου ευέλικτου εργατικού δυναμικού και με τα λαϊκά νοικοκυριά να πληρώνουν πανάκριμα το ρεύμα, την ενέργεια συνολικά. Πώς μπορεί να είναι αλλιώ όταν για λογαριασμό της άρχουσας τάξης. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εξελίχθηκε σε πρωτοπαλίκαρο τον ΙΠΑ στην περιοχή, όταν προετοίμασε μια συμφωνία η οποία απάκρις άκρη όλη την Ελλάδα μετατρέπει τη χώρα σε ορμητήριο βάση πολεμικών επιχειρήσεων κατά άλλων λαών. Και έχουν μάλιστα το θράσος αυτή τη συμφωνία μαζί με τη Νέα Δημοκρατία να την βαφτίζουν και αμυντική. Πώς μπορεί να είναι αλλιώς μια τέτοια κυβέρνηση όταν ακόμα και τώρα που είναι στην αντιπολίτευση έχει ψηφίσει πολλά από τα εμβληματικά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ με τις συνενετικές προτάσεις του για υπουργού κοινή Αποδοχής την αθωώνει και δίνει άλοθη στην εγκληματική πολιτική της. Πραγματικά αλλιώ, δηλαδή φιλολαϊκή και φιλεργατική, δεν μπορεί να είναι καμιά τέτοια κυβέρνηση. Κανένα κράτος, όσο κι αν το πλασάρουν ή τα πλασάρουν όλα αυτά ως δίθεν προοδευτικά. Όπως και το ίδιο το σύστημα, ο καπιταλισμός δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς ανθρώπινος, προοδευτικός. Η βαρβαρότητα δεν μπορεί να είναι προοδευτική. Η αστική τάξη έχει πάψει εδώ και πάνω από δύο αιώνες να είναι προοδευτική τάξη υπήρξε μόνο όταν με τις αστικές επαναστάσεις αντικατέστησε τη φεουδαρχία και πέρασε στον καπιταλισμό και από εκεί και πέρα πέρασε οριστικά και αμετάκλητα στην αντίδραση. Φίλες και φίλοι, για να μην πάμε και τόσο μακριά, να θυμίσουμε μόνο ότι τα ίδια βέβαια περί προοδευτικών δυνάμεων έλεγε και το Πασόκ σε προηγούμενες δεκαετίες και έφτασε τελικά να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συγκυβέρνησε και με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ. Μάλιστα, σφίνα στη συζήτηση περί προοδευτικής κυβέρνησης μπαίνει ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, που διεκδικεί διαστόματος Μητσοτάκη τον τίτλο της πρόοδου για την πολιτική της κυβέρνησής του. Βαφτίζει προοδευτικές τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. Εκεί φτάσαμε. Εδώ λοιπόν χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αλλά όσοι ακόμα νιώθουν ότι η καρδιά τους χτυπά αριστερά, δεν μπορεί να τα χάνουν. Δεν μπορεί πλέον να μπερδεύονται. Ξέρουν πως πρόοδος σημαίνει να προχωράς μπροστά, να βελτιώνεις τη ζωή σου. Πρόοδος είναι τα παιδιά σου να ζουν καλύτερα, καλύτερα από σένα, από ότι οι προηγούμενες γενιές. Ποια πολιτική, ποια αστικής κυβέρνησης όπως και αν αυτή βαφτιστεί και με όποιες κυβερνητικές συνεργασίες και σχήματα μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό. Καμία. Ποια κυβέρνηση στον καπιταλισμό μπορεί να εξασφαλίσει ότι στην εποχή της ονομαζόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης τα νέα παιδιά και θα δουλεύουν λιγότερο και θα αμείβονται καλύτερα και θα απολαμβάνουν υψηλού επίπεδου υγεία, παιδεία, θα ζουν σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Καμία. Μόνο μια κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που θα είναι εκτελεστικό όργανο της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας και εξουσίας μπορεί πραγματικά να τα κάνει αυτά. Μια εργατική λαϊκή κυβέρνηση που θα έχει για πρόγραμμά της την ικανοποίηση των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών. Σε αυτή βεβαίω τη διακυβέρνηση το ΚΚΕ θα έχει τη δική του θέση. Αυτή η εργατική λαϊκή πλειοψηφία είναι που θα μπει μπροστά και θα οικοδομήσει τη νέα κοινωνία, το σοσιαλισμό. Ο σοσιαλισμός όντως είναι σήμερα η πραγματική πρόοδος. Είναι η κοινωνία στην οποία οι εργαζόμενοι βγαίνουν από το περιθώριο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και συμμετέχουν ισότιμα άνδρες και γυναίκες ενεργά στη λήψη, στην εφαρμογή, στον έλεγχο των αποφάσεων, γιατί έχουν πλέον την εξουσία στα δικά τους χέρια. Το πραγματικό νέο είναι η κοινωνική ιδιοκτησία όλου του πλούτου που υπάρχει, ώστε να πάψει να λειτουργεί η οικονομία με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος. Πάνω σε αυτό το γόνιμο έδαφος, ο κεντρικός σχεδιασμός της παραγωγής μπορεί να θέσει, μπορεί να πετύχει επιστημονικά καθορισμένους κοινωνικούς στόχους στην αγροτική, στη βιομηχανική παραγωγή, στις κοινωνικές υπηρεσίες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι φανερό ότι το κάλεσμά μας έχει κυρίως κοινωνικό ταξικό περιεχόμενο. Ξέρουμε όμως ότι οι εργάτες, οι υπάλληλοι, τα μεσαία στρώματα της πόλης και της υπαίθρου, οι επιστήμονες, οι καλλιτέχνες, οι απόστρατοι της δουλειάς, η νεολαία, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, είναι και πολιτικά όντα. Συμμετέχουν, ακούνε, ψηφίζουν από τις αρχαιρεσίες συλλόγων και σωματείων, τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, έως τις γενικές βουλευτικές εκλογές και άλλα. Δεν σας κρύβουμε λοιπόν ότι το κάλεσμά μας απευθύνεται στους απλούς ανθρώπους, που τις προηγούμενες δεκαετίες ακολουθούσαν κυρίως αν θέλετε το Πασόκ, τους ανθρώπους που έχασαν τα αυγά και τα πασχάλια στα χρόνια των μνημονίων, όταν είδαν το μέχρι τότε κόμμα τους την παράταξή τους να καταραίει και κάποιοι εγκλωβίστηκαν στο νέο διπολισμό που διαμορφώθηκε ή έμειναν πολιτικά άστεγοι, μόνοι. Σήμερα κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν προσδοκίες, θέλουν το κοινάλ Πασόκ ίσως να ξαναγίνει η λεγόμενη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Τους λέμε ειλικρινά ότι οι προσδοκίες αυτές θα διαψευστούν, γιατί η στήριξή του σε αυτό το κόμμα την επομένη θα γίνει εκ νέου στήριξη μιας νέας αντιλαϊκής κυβέρνησης, είτε με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Αφού οι μισοί υποψήφοι του λοξοκοιτάζουν προς τη Νέα Δημοκρατία, άλλοι μισή προς το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε στους απλούς ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, στους εργάτες, στους ανθρώπους του ΜΟΧΘΟΥ, να κοιτάξουν δίπλα τους, εκεί που βρίσκεται το ΚΚΕ, κρατώντας αναμένη τη σπίθα του αγώνα για να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Μας ξέρουν και τους ξέρουμε και ξέρουν πως το ΚΚΕ δεν θα διαψεύσει προσδοκίε τους. Το κάλεσμά μας απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο, ανεξάρτητα από ποια πολιτική αφετηρία μας προσεγγίζει, ανεξάρτητα που ο ίδιος τοποθετεί πολιτικά τον εαυτό του. Απευθύνεται σε όλους όσοι αναγνωρίζουν ότι το ΚΚΕ αντιπαλεύει την καταστροφική λογική της παρέτησης, της υποχώρησης, της μυρολατρίας, της αυταπάτες της ατομικής σωτηρίας, τις χρεοκοπημένες ιστορικά θεωρίες που διακηρύσουν το τέλος της ταξικής πάλης, αντιπαλεύει συνολικά τον αρνητικό συσχετισμό και παλεύει να τον αλλάξει. Ανάμεσά μας δεν υπάρχουν εμπόδια, γιατί βρισκόμαστε από την ίδια μεριά. Εκεί, σε αυτή τη μεριά που είναι οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι βιοπαλεστές επαγγελματίες, οι βιοπαλεστές αγρότες, οι νέοι και οι νέες, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών. Απέναντί μας είναι τα κόμματα του κεφαλαίου, το σύστημα και η εξουσία του, οι συμμαχίες τους. Και εμείς από τη δική μας μεριά μπορούμε με τη δική μας συμμαχία να βαδίσουμε στο δρόμο της ανατροπής. Σε αυτό το δρόμο, στο δρόμο της ανατροπής, πραγματικά ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά και διαθέτει όλες του τις δυνάμεις για να οργανώσει ο λαός αυτή την αντεπίθεση, να βάλουν οι εργαζόμενοι τη δική τους σφραγίδα στις εξελίξεις. Ελάτε μαζί μας για να οργανώσουμε την πάλη μας για τα προβλήματά μας, να φέρουμε τις ανάγκες μας στο προσκήνιο, να αναμετρηθούμε με τους μεγάλους ενόχους για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, την εξουσία του κεφαλαίου και του συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Πιο συγκεκριμένα σήμερα, σας καλούμε να οργανώσουμε την πάλη μας πάνω στα εξής κρίσιμα ζητήματα. Την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού για αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας με έμφαση στην πρόληψη και στα μέτρα προστασίας στους τόπους δουλειάς με εξειδικευμένα μέτρα για το γυναικείο οργανισμό και τη μητρότητα την υπεράσπιση του αξιοπρεπούς εργατικού λαϊκού εισοδήματος, τη μείωση του χρόνου εργασίας, την κατοχύρωση ουσιαστικών αυξήσεων σε μισθούς, την κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης, τη διασφάλιση μόνιμης δουλειάς για όλους ενάντια στη φορολιστία και την ακρίβεια που πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα για την επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη, την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για όλους και όλες, με μείωση έως και κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων, να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο, πρόνοια, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλους, την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, ενάντια στην κρατική καταστολή της απαγορεύσης, ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία, την κατάργηση όλων των νόμων που περιορίζουν τη συνδικαλιστική δράση, το απεργιακό δικαίωμα της διαδηλώσεις. Την απεμπλοκή της χώρας μας από τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΙΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κλείσιμο όλων των ξένων στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα, την αποδέσμευση από αυτούς τους οργανισμούς με το λαό στην εξουσία. Το δυνάμωμα του αγώνα ενάντια στους συμπεριαλιστικούς πολέμους, στα σχέδια αλλαγής διεθνών συνθήκων και συνόρων, στα παζάρια συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου υπό ευρωνατοϊκή εποπτεία. Το δικαίωμα στην αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, την προσχολική και ειδική αγωγή, την ανάπτυξη του ελεύθερου χρόνου, την πρόσβαση του λαού στον πολιτισμό και τον αθλητισμό με όλες τις απαραίτητες υποδομές. Για ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισυσμικής προστασίας για διασφάλιση σύγχρονης λαϊκής κατοικίας. Την εξασφάλιση της κατοικίας με ιδιαίτερη φροντίδα για τα νέα ζευγάρια. Την κατάργηση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Την απαγόρευση της διακοπής σε λαϊκές οικογένειες για χρέη σε νερό, ρεύμα, τηλέφωνο. Την άμεση άμυσ... στήριξη των αυτοαπασχολουμένων με κατοχήρωση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ και τη διαγραφή μέρους των χρεών σε τράπεζες και δημόσιο. Την κατοχύρωση κατώτερων εγγυημένων τιμών για τα αγροτικά προϊόντα. Μέσα από αυτούς τους καθημερινούς αγώνες μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της ριζωμένο παντού, με πρωτοπόρες αιστείες αντίστασης σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή. Με ενιαία αιτήματα και στόχους που ανοίγουν το δρόμο με κατεύθυνση πάλι ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Το κάλεσμα για συμπόρευση δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι το μέσο και ο δρόμος για να αλλάξει ο σημερινός αρνητικός συσχετισμός και για να βρεθεί ο λαός και οι εργαζόμενοι σε καλύτερη θέση από αυτή που είναι σήμερα. Σε αυτή την υπόθεση θα είναι σημαντική και η δική σας ατομική συμβολή. Πρώτα απ' όλα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα για να γίνουν βήματα στην ανασυγκρότησή του και να οργανώσει την αντεπίθεσή του. Ανασυγκρότηση που δεν είναι κάτι αφηρημένο. Προϋποθέτει περισσότερες εργαζόμενες και εργαζόμενους οργανωμένους στα σωματεία. Πιο ισχυρά συνδικάτα, με πιο ζωντανή και μαζική λειτουργία και με περισσότερους εκλεγμένους αντιπροσώπους στα διοικητικά συμβούλια, συνεπείς αγωνιστές, έντιμους και αφοσιωμένους στις ανάγκες των εργαζομένων και όχι μεσάζοντες με το κράτος και την εργοδοσία. Θα είναι σημαντική η συμβολή σας στο να μετρήσουμε βήματα στην ισχυροποίηση του κινήματος των βιοπαλιστών επαγγελματιών, βιοτεχνών εμπόρων, των αγροτών, του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, του φοιτητικού κινήματος, της νεολαίας. Να μετρήσουμε βήματα στη συγκρότηση και ισχυροποίηση της κοινωνικής συμμαχίας όλων όσων έχουν κοινό συμφέρον να παλέψουν ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό θα είναι σημαντική η συμβολή σας στην πολιτική ενίσχυση του ΚΚΕ παντού, παρά τις επιμέρους διαφορετικές απόψεις, τους προβληματισμούς του καθένα και της καθεμιάς. Στην πλατιά διάδοση του προγράμματος και της πρότασης διεξόδου που καταθέτει στον ελληνικό λαό, αλλά και των επεξεργασιών και στόχων πάλι σε διάφορους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, διεθνούς, οικονομικής, πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής ζωής γύρω από όλα τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Με συμβολή επίσης και στην άνοδο της επιρροής του ΚΚΕ, είτε στις βουλευτικές εκλογές όταν γίνουν, είτε μέσα στο 2022 ή το αργότερο το 2023, αλλά και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2023 σας καλούμε να στηρίξετε με τη δράση σας τη μεγάλη αυτή πρωτοβουλία που παίρνει το ΚΚΕ για να ανοίξει ο δρόμος για μια πραγματικά ελπιδοφόρα διέξοδο για το σήμερα και το αύριο, για τις εξεγέρσεις του μέλλοντός μας, το σοσιαλισμό. Σας ευχαριστώ. Με αυτές τις σκέψεις σας εύχομαι καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες.